την ενεργειακή σφραγίδα της Βάζη Κύπρος το 2012, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες. Το Υπουργικό έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία ενός τεράστιου τερματικού πετρελοειδών με εξαγωγικό ορίζοντα. Αποκλειστικά πλάνα του ΡΙΚ από την άφιξη της ομάδας των 5 τεχνοκρατών που επισκέφθηκαν τον Όμηρο. Μαζί με εκπροσώπους της Νόπολ μελέτησαν όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τη γεώτρηση στην Αφροδίτη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Κύπρος βάζει τη σφραγίδα της το 2012 ως ενεργειακό κέντρο περιφερειακού αλλά και ευρωπαϊκού εκτοπίσματος. Το Υπουργικό έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία ενός τεράστιου τερματικού πετρελοειδών με εξαγωγικό ορίζοντα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΡΙΚ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δείτε επίσης τους 5 τεχνοκράτες που ταξίδευσαν στον Όμηρο και προέβησαν σε έρευνες για διασφάλιση των συμφερόντων του κυπριακού λαού. Με αποκλειστικές εικόνες, το ΡΙΚ κατέγραψε καρέ-καρέ την άφιξη των 5 Κυπρίων τεχνοκρατών από την πλατφόρμα Όμηρο στο λιμάνι Λεμεσού. Οι 5 ειδικοί επιστήμονες κατέληξαν σε πολύτιμα συμπεράσματα μετά από έρευνα στην πλατφόρμα με στόχο να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα του κυπριακού λαού για τον φυσικό πλούτο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Υπό το φως των επιστημονικών ευρημάτων, την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, συνέρχεται σε καθοριστική συνεδρία η Διευπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια με τους Υπουργούς Εμπορίου, Εσωτερικών, Οικονομικών και Γεωργίας για να ασχοληθεί με το διατάφτα, με τη χάραξη δηλαδή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. Πέραν από την αξιοποίηση για τις ανάγκες της Κύπρου των κοιτασμάτων, είναι η αξιοποίησή τους και η διάθεσή τους στο διεθνές εμπόριο. Έχω μιλήσει για να επιβεβαιώσω ότι έχουν πάει και επιστρέψει με ασφάλεια. Αυτή ήταν η πρώτη μου έγνοια. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα πήγαν καλά. Λεπτομέρειες για τα πορίσματα των ερευνών και των διακριβώσεων που έχουν κάνει θα έχω τη Δευτέρα το πρωί. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη συνάντηση της δεξαμενής σκέψης για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Όπως είμαστε θέσει. Δεύτερον, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι Σοφοί έχουν ετοιμάσει οδικό χάρτη με προοπτική έως και τον Ιούνιο. Θα συγκεκριμενοποιήσουν λοιπόν τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν μέχρι και το καλοκαίρι του 2012. Τον Ιανουάριο θα εξαγγελθεί και ο δεύτερος γύρος αδειοδοτήσεων. Μετά την Φουκουσίμα, η ανάγκη για φυσικό αέριο στη διεθνή αγορά αυξάνεται. Γιατί έχουμε να δούμε μια πηγή ενέργειας που είναι περιβαλλοντικά πιο καθαρή από ότι τα συμβατικά μέσα τα πετρελαιοειδή δηλαδή. Και βεβαίως είναι πιο φθηνή ενεργειακή πηγή από τα πετρελαιοειδή. Οι εξελίξεις όσον αφορά την ενέργεια είναι αλυσιδωτές και επιταχυνόμενες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην τελευταία συνεδρία του άναψε πράσινο φως για κατασκευή ενός τεράστιου κρατικού τερματικού πετρελαιοειδών δίπλα από την υποκατασκευή ιδιωτικών της Βιτών. Η Κύπρος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει τα βαθύτερα νερά της Μεσογείου και είναι απέναντι από το Σουέζ. Έτσι τα μεγάλα τάγκερ θα μπορούν να αποθηκεύουν τα πετρελαιοειδή στην Κύπρο και να τα διανέμουν στην περιοχή και στην υπόλοιπη Ευρώπη μικρότερα τάγκερ. Είμαστε στο στάδιο υλοποίησης όλων αυτών των σχεδιασμών και όλες αυτές τις προετοιμασίες που γίνονται τα προηγούμενα χρόνια και με το φυσικό αέριο και με τα θέματα με την ίδρυση τερματικών πετρελαιοειδών. Η Κύπρος μπαίνει στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά το ΤΑΜΑΡ, προέβλεψε 3,1 για να εξακριβωθεί τελικά ότι διαθέτει 8,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Στο Λεβιάθεν είχε εκτιμήσει αρχικά 14 για να διαπιστωθεί ότι είναι 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια το φυσικό αέριο. Πολιτικά και οικονομικά ωφέλη για την κυπριακή οικονομία από το φυσικό αέριο. Σημαντικά έργα υποδομής ξεκινούν σύντομα. Ορόσημο η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία αδειοδοτεί τον κολοσσό Βιτόλ να κατασκευάσει προβλήτα στο Βασιλικό. Η προβλήτα θα δέχεται μεγάλα πετρελαιοφόρα αλλά και πλοία μεταφοράς φυσικού αέριου. Η μεγάλη επένδυση του φυσικού αερίου θα καταστήσει την Κύπρο ενεργειακό κέντρο, τόνισε ο Υπουργός Συγκοινωνιών Ευθύμιος Φλουρέντζος, χαρακτηρίζοντας σταθμό την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, με την οποία αναδειοδοτεί τον κολοσσό Βιτόλ να κατασκευάσει προβλήτα στο Βασιλικό. Η προβλήτα θα δέχεται μεγάλα πετρελαιοφόρα αλλά και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών μίλησε για πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Μέσα από αυτή την επένδυση θα δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ, θα ανοίξουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, θα υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες θα προσφερθούν, συνεπώς είναι μια τόνωση της οικονομίας μας και μας κάνει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών δήλωσε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές.
χάρη στην πολιτική της κυβέρνησης, είπε, μπορέσαμε να αναδείξουμε την ύπαρξη υδρογοναθράκων. Στόχος, η σωστή διαχείριση, αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Είμαστε δεδομένοι, γι' αυτό και γίνονται από πλευράς της κυβέρνησης τα σωστά βήματα και αυτή η επένδυση, γιατί μιλούμε για επένδυση πλέον γενεών, θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τόπο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει να αξιοποιηθεί με γρήγορες αποφάσεις ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη που θα προκύψουν για την κυπριακή οικονομία. Ευίωνο τέλος ενός τραυματικού χρόνου για την Κύπρο, χαρακτηρίζουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Περισσότερα θα μας μεταφέρει από το Λονδίνο ο ανταποκριτής μας Τάσος Ζαχαριάδης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταυριανή. Η οικονομική εφημερίδα Financial Times και το BBC είναι τα μόνα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έως τώρα που αναφέρονται σε ρεπορτάζ τους για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης που επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Τόσο το BBC όσο και η Financial Times εκτιμούν ότι τα ευρήματα όχι μόνο θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού για μακρόχρονικο διάστημα, αλλά και θα μετατρέψουν την Κύπρο σε εξαγωγική του είδους χώρα. Πρόκειται για ένα ευίωνο τέλος ενός τραυματικού χρόνου για την Κύπρο, η οποία έχει σφυροκοπηθεί από τους οίκους αξιολόγησης για δημοσιονομικά ληστήματα, έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές και έχει πληγεί από μια μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε το μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, γράφει η Financial Times. Η εφημερίδα παραθέτει ακόμη αποσπάσματα από δήλωση του πρόεδρου Χριστόφια, περιλαμβανομένης της αναφοράς ότι ανοίγουν νέες ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές για το μέλλον της χώρας, όπως και της έκκλησης προς την Τουρκία να επιδείξει πτώμα ειρήνης και συμφιλίωσης και να αποφύγει οποιασδήποτε περιπετειώδεις ενέργειες και προκλήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στις συνομιλίες και ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Το BBC επίσης δίδει αποσπάσματα από τη δήλωση του πρόεδρου Χριστόφια, όμως αναφέρεται και σε προηγούμενη δήλωση της Άγκυρας ότι η Κύπρος δεν δικαιούται διεξαγέρευνες. Τέλος, η Financial Times παραθέτει και δήλωση του Συμβούλου του Νταβίσαρόγλου Κουτιατόζεφάη ότι οι Κύπροι θα έπρεπε, όπως ισχυρίστηκε, να επενδύουν περισσότερα στις διαπραγματεύσεις και όχι σε πράγματα που προκαλούν επιπρόσθετες διαφορές. Σταυριανή.